το θεραπευτικό πόδι της Θεοτόκου. Όπως λέει η παράδοση... Ο Γιώργος, που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, έχει σκύψει πάνω από τη βυζαντινή εικόνα που αναπαριστά το θεραπευτικό πόδι της Θεοτόκου και διαβάζει με τη γραφή Μπράικ το κείμενο που τη συνοδεύει. Η έκθεση πραγματοποιείται για πρώτη φορά, καθώς 15 εικόνες στάλθηκαν από το Ρώσικο Μοναστήρι του Αγίου Όρους με την ευκαιρία του εορτασμού των 1000 ετών. Υπάρχουν 15 εικόνες με τη μετάφραση και το απτικό που μπορεί κάποιος τυφλός να έρθει να αγγίξει την εικόνα, όπως είναι εδώ, αυτή εδώ η εικόνα υπάρχει για τους βλέποντες δίπλα για τους τυφλούς, και στα τραπέζια υπάρχει και η μετάφραση στο κείμενο για τους βλέποντες και για τους τυφλούς, που είναι στη γραφή των τυφλών. Ο Φώτης Μπίμπασης μας εξήγησε με ποιον τρόπο μπορούν για πρώτη φορά βλέποντες επισκέπτες να γνωρίσουν τις εικόνες και την ιστορία τους, αλλά και άτομα με προβλήματα όρασης να δουν τις εικόνες μέσω της αφής και της γραφής Μπράιγ. Ο τυφλός κάνει να καταλάβει μια εικόνα όταν πηγαίνει στην εκκλησία ή οπουδήποτε άλλου την έχει δει, του την περιγράφουν. Με την περιγραφή που έχει και με το όπως την πιάνει, την μετατρέπει στο μυαλό του όπως υπάρχει. Όπως και ένας βλέποντας τη δει μια φορά και μετά μπορεί να τη φέρει στη μνήμη του όπως την έχει δει, και ο τυφλός μπορεί να κάνει το ίδιο. Επιπλέον ο κύριος Μπίμπασης επισήμανε ότι η έκθεση αποτελεί ευκαιρία να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, προκειμένου οι φορείς της πόλης να τοποθετήσουν απτικές επιγραφές ή χάρτες σε δημόσια κτίρια, ώστε οι τυφλοί να μην είναι αποκλεισμένοι. Είναι ένα βήμα, και γι' αυτό όταν μας στείλανε την πρόσκληση από την Ουκρανία δεχθήκαμε αμέσως και είπαμε ότι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμησης σε όλους τους φορείς, στα μουσεία, στο Δήμο, σε όλους τους φορείς που μπορούν να έχουν, γιατί εδώ είναι εικόνες, κάπου αλλού μπορεί να μην είναι εικόνα, να είναι κάτι άλλο, όμως πρέπει να υπάρχει στο σκεπτικό μας ότι πρέπει να υπάρχει δίπλα ένας χάρτης. Οι διάφοροι φορείς της πόλης, και όχι μόνο, πώς μπορούμε να έχουμε και τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, τους τυφλούς. Για να μην νιώθουν και αυτοί αποκλεισμένοι. Να μην είναι αποκλεισμένοι, όχι να νιώθουν, ή να μην είναι. Γιατί το νιώθουν, είναι. Η έκθεση έχει διάρκεια από τις 4 έως τις 15 Ιουλίου και διοργανώθηκε από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών σε συνεργασία με την Πανουκρανική Φιλανθρωπική Οργάνωση Face to the Truth.